Shit. Άρχεται η συνεδρία για την υποδοχή του κυρίου Κωνσταντίνου Μουρατζέλη ως τακτικό μέλους της Ακαδημίας Αθηνών. Γνωσιολογιότατε Αρχιμανδρίτη Ιωήλ, εκπρόσωπε του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Αξιότιμε Γενική Γραμματέα Ανώτατη της Εκπαίδευσης, κύριε Οδυσσέα Ιωάννη Ζώρα. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Μεσσηνίας, κύριε Χρυσόστομε. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Δημάρχου Αθηναίων, κύριε Μανώλη Βελεγράκη. Αξιότιμη... Δεν ακούνε, λένε. Αξιότιμη κύριε Πριτάνης. Αξιότιμες κυρίες καθηγήτριες και αξιότιμοι κύριοι καθηγητές. Αξιότιμοι και αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουραζέλη, ομότιμο καθηγητή της Αρχαίας Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος της στην προκυρηθρήσα έδρα της Ρωμαϊκής Ιστορίας, στη δεύτερη τάξη των γραμμάτων και των καλών τεχνών. Ο κύριος Μπουραζέλης έχει διακριθεί για τη σημαντική προσφορά του στο επιστημονικό πεδίο της αρχαίας ιστορίας, με έμφαση βέβαια στην ελληνιστική και ρωμαϊκή ιστορία. Έχει αναπτύξει αξιόλογο διδακτικό έργο και έχει λάβει διεθνή αναγνώριση για την επιστημονική του δραστηριότητα. Έχει παρουσιάσει επίσης σημαντικό συγγραφικό έργο, το οποίο περιστρέφεται μεταξύ άλλων γύρω από τις θεματικές της πολιτικής και θεσμικής ιστορίας του ελληνιστικού κόσμου και της ιστορίας των θεσμών του Ρωμαϊκού κράτους. Αξιόλογο είναι επίσης το διοικητικό έργο του κυρίου Μπουραζέλη, καθώς εξελέγει και υπηρέτησε ως αντιπρίτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, υπεύθυνος για τα ακαδημαϊκά θέματα και τις διεθνείς σχέσεις από το 2014 έως το 2018. Παρακαλώ τον ακαδημαϊκό κύριο Μιλτιάδη Χατζόπουλου να προσέλθει στο βήμα και να παρουσιάσει το έργο του νέου συναδέλφου. Θα ακολουθήσει η ομιλία του κυρίου Κωνσταντίνου Μπουραζέλη με θέμα «Η Ρώμη και η αυτοκρατορία της». Παρένθεσης «Imperium Romanum», κλώς παρένθεσης «Ιστορική οντότητα, εξέλιξη και αμφίσιμη κληρονομιά». Κύριε Χατζόπουλο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε απόψε με μεγάλη χαρά τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουραζέλη ως τακτικό μέλος της Ακαδημίας στην έδρα της Ρωμαϊκής Ιστορίας. Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο η παρουσίαση του νέου συναδέλφου μας, ομότιμου καθηγητού αρχαίας ιστορίας, να γίνεται από ακαδημαϊκό που κατέχει έδρα αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Αυτός όμως δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο είμαι απόψε ενώπιόν σας. Δεν πρόκειται απλώς για υποχρέωση, αλλά επίσης και για ιδανική κατάληξη φιλικού δεσμού πολλών ετών. Η γνωριμία μου με τον κύριο Μπουραζέλη έχει ήδη υπερβεί τον μισό αιώνα. Ανάγεται στο τελευταίο έτος της δικτατορίας, όταν οι για ποικίλους λόγους ασύμβατοι με το τότε καθεστώς έβρισκαν καταφύγιο στην εκδοτική Αθηνών, εκδότρια της ιστορίας του ελληνικού έθνους, άλλοι στην Εποπτική Επιτροπή όπως ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Τσάτσος, άλλοι ως συγγραφείς όπως ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, Αλέξανδρος Θεσποτόπουλος και από την Γαλλία ο Μιχαήλ Σακελαρίου, άλλοι ως έμιστοι υπάλληλοι της εκδοτικής εταιρείας, μεταξύ των οποίων και ομιλών. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, που έκανε επίσης χρέη αρχισυντάκτη της ιστορίας, αρέσκεται να λέει ότι η έκδοση αυτή θα λειτουργούσε ως φυτώριο νέων ιστορικών. Πράγματι,
Η φιλόδοξία του έργου να καλύψει κάθε σπιθαμή της ελληνικής οικουμένης, από την Ιβηρική Χερσόνησο μέχρι τον Ινδικό Κάφκασο και από την Ταυρική Χερσόνησο, την Κριμαία, μέχρι την Αιθιοπία, καθώς και όλες τις εκφάνσεις του ελληνικού πολιτισμού υπερεύαινε τις δυνάμεις των αναγνωρισμένων Ελλήνων επιστημόνων και επέβαλε την αναζήτηση άλλων λύσεων. Η μία ήταν η στρατολόγηση ξένων διαπρεπών επιστημόνων και η άλλη η επισήμανση πολλά υποσχομένων ταλαντούχων νέων, αποστολή που ανατέθηκε από τον αρχισυντάκτη στους συντάκτες, δηλαδή τη Λουίζα Λακουπούλου και τον Ομιλούντα. Τολμώ να πω ότι είχαμε δύο μεγάλες επιτυχίες, όπως απέδειξε η συνέχεια των γεγονότων. Την στρατολόγηση του Γιάννη Βαλινάκη κατόπιν καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών και ιδιαίτερα επιτυχημένου Υφυπουργού Εξωτερικών και η ανάθεση στον τότε 23 ετών Κώστα Μπουραζέλη τη συγγραφή του κεφαλαίου περί της ρωμαϊκής δημόσιας οικονομίας που διαφορετικά θα έπρεπε να συγγράψαμε εμείς με πολύ λιγότερες γνώσεις και μηδενική έφεση. Στην πραγματικότητα, ο κύριος Μπουραζέλης δεν ήταν δική μας ανακάλυψη, αλλά προσφορά του Διονυσίου Ζακυθινού, ο οποίος τον είχε γνωρίσει και εκτιμήσει ως φοιτητή αριστούχο υπότροφο του οίκη. Για τον λόγο αυτόν τον υποστήριξε, ώστε να του απομιμηθεί η υποτροφία του στα θατίου κληροδοτήματος της Ακαδημίας Αθηνών για να ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ 1973-1979, όπου διέπρεψε και απέκτησε το διδακτορικό του με την διάκριση Magna Cum Laude. Ο κ. Μπουραζέλης επέστρεψε στην Ελλάδα, εξεπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και εργάστηκε στην Ακαδημία Αθηνών από το 1980 έως το 1989, πρώτα ως συμβασιούχος έργου για την παγκόσμια ιστορία της UNESCO, κατόπιν ως ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητας και τέλος ως πρώτος εκλεγμένος διευθυντής του Κέντρου. Οι δρόμοι μας διασταυρώνονται πάλι το 1984, όταν η σύνταξη του περιοδικού Αρχαιογνωσία ζήτησε από τον Ομιλούντα να γράψει βιβλιοκρισία για την πρώτη μονογραφία που ο κύριος Μπουραζέλης εξέδωσε στα γερμανικά στο Μόναχο το 1982 υπό τον τίτλο «Έρευνες περί την πολιτική των αντιγονιδών στο Αιγαίο Πέλαγος και τη Δυτική Μικρά Ασία». Στην αρχή της βιβλιοκρισίας δηλώνεται χαρακτηριστικά. Είναι σπάνια ευχαρίστηση να μπορεί κανείς να επενεί και να συνιστά ανεπιφύλακτα μια εργασία. Συμπερασματικά δε, τονίζεται ότι ο συγγραφέας μας προσέφερε την πιστικότερη ανάπλαση της περιόδου με τα έργα που είχε στην διάθεσή του. Πράγματι, ο κ. Μπουραζέλης κομίζει σημαντική συμβολή στην έρευνα της ναυτικής πολιτικής των ελληνιστικών βασιλείων της Μακεδονίας, που συνδέεται άμεσα με το αδιάπτωτο ενδιαφέρον τους για την διατήρηση ή απόκτηση ερισμάτων τόσο στα δυτικά όσο και στα ανατολικά παράλια του Αιγαίου. Η ρηξικέλευτη άποψη αυτή επιβεβαιώθηκε εκ των υστέρων από σημαντικές επιγραφικές ανακαλύψεις στην Καύνο της Μικράς Ασίας και στον Ραμνούντα. Δεν είναι επομένως τυχαίο ότι η συμβολή αυτή του κ. Μπουραζέλη στην κατανόηση της πολιτικής όχι μόνο των τριών πρώτων αλλά και των μετέπειτα αντιγονιδών βασιλέων Αντιγόνου Δόσονος και Φιλίππου V μνημονεύεται επενητικά στην εισαγωγή του μνημειώδους έργου του Νίκολας Χάμαντ και του Φρανκ Βόλμπανγκ History of Macedonia, τρίτος τόμος, Οξφόρδη, 1988. Το 1989 ο κ. Μπουραζέλης, ως εκλεγμένος αναπληρωτής καθηγητής αρχαίας ιστορίας με έμφαση στην ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, δημοσιεύει την μονογραφία «Θεία Δωρεά», μελέτες πάνω στην πολιτική της δυναστείας των Σεβίρων και την Constitutio Antoniniana. Το έργο κρίθηκε τόσο σημαντικό ώστε μεταφράστηκε και εκδόθηκε με πρόσθετη βιβλιογραφική ενημέρωση στα γερμανικά από την Ακαδημία της Βιέννης το 2007. Και μόνο το γεγονός ότι η Ακαδημία της Βιέννης ανέλαβε με δική της πρωτοβουλία και δική της δαπάνη την έκδοση του έργου, μαρτυρεί για την ανταπόκριση που συνάντησε η πρώτη ελληνική έκδοση. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι προτού μεταφραστεί κίνησε ήδη το ενδιαφέρον ξένων ιστορικών οι οποίοι του αφιέρωσαν πολύ θετικές βιβλιοκρισίες. Η πρωτοτυπία της μονογραφίας του κυρίου Μπουραζέλη έγκυται στην ανατροπή της παραδοσιακής ερμηνείας του λεγόμενου διατάγματος του Καρακάλα, κατά την οποία η απονομή ρωμαϊκής πολιτείας στο σύνολο σχεδόν των ελεύθερων κατοίκων της αυτοκρατορίας
ήταν είτε ένα αποκοίημα της φαντασιοπληξίας του Καρακάλα που ήθελε να ταυτιστεί με τον Μέγα Αλέξανδρο, είτε ένα σήμαντο και ευκαιριακό τέχνασμα που απέβλεπε στην αύξηση των φορολογικών εσόδων από την επέκταση του φόρου κληρονομιών σε πρόσθετο τμήμα του πληθυσμού. Ο κύριος Μπουραζέλης αντιθέτως αναζητεί το κίνητρο της αυτοκρατορικής αποφάσεως στην θρησκευτική και πολιτική ιδεολογία περί εξουσίας των Σεβίρων, που διέπεται από πυθαγόριες και νεοπυθαγόριες θεωρίες, οι οποίες συναντούσαν τότε μεγάλη απήχηση τόσο μεταξύ των εθνικών όσο και των χριστιανών. Βασικό στοιχείο της ιδεολογίας αυτής ήταν η ισότητα μεταξύ των υποτελών υπό την απόλυτη αλλά συγκαταβατική εξουσία του αυτοκράτορος. Στο τελευταίο και ιδιαίτερα πρωτότυπο μέρος του έργου του, ο συγγραφέας αποδεικνύει βάσει στατιστικών στοιχείων που παρέχουν ιδίως οι επιγραφές και οι πάπυροι, τις σημαντικότατες και λίαν ουσιαστικές νομικές, κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές συνέπειες που είχε η εφαρμογή της Θείας Δωρεάς ή άλλος Constitutio Antoniniana. Μεταξύ αυτών είναι η αντικατάσταση της νομικής διακρίσεως ανάμεσα σε πολίτες και μη πολίτες από την αρχικά οικονομικά και κοινωνικά και κοινωνική διάκριση μεταξύ χωνεστιόρες και χουμιλιόρες, καθώς και η σύγκληση μεταξύ ρωμαϊκού δικαίου και τοπικών δικαίων. Είναι χαρακτηριστικές οι επενετικές κρίσεις του έργου του σε αγγλόφωνα, γαλλόφωνα και γερμανόφωνα επιστημονικά περιοδικά. Σταχυολογώ. Ένα σημαντικό βιβλίο επισημαντικού θέματος. Δεν μπορούμε παρά να συστήσουμε την ανάγνωση του έργου στους ιστορικούς και φιλολόγους των ύστερων αιώνων της Ρώμης. Το έργο του είναι πολλαπλά προϊόν αυθεντίας που παρέχει στέρεα βάση για την προσέγγιση του εδίκτου του Καρακάλα. Το 2000 ο κ. Μπουραζέλης δημοσιεύει συλλογή μελετών στην Αγγλική υπό τον τίτλο «Οικός μεταξύ Ελληνισμού και Ρώμης». Μελέτες για την πολιτική ιστορία, την ιστορία των θεσμών και την κοινωνική ιστορία της ΣΚΟ από περίπου τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. μέχρι την όψιμη αρχαιότητα. Το έργο που εκδόθηκε στις Transactions of the American Philosophical Society επιδοκιμάζεται θερμά σε ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά περιοδικά. Το Course Between Hellenism and Rome ασφαλώς ανήκει σε εκείνη την κατηγορία έργων όπου οι ερευνητές θα ανατρέξουν ξανά και ξανά και η πραγματική του συμβολή θα αποτιμηθεί με ακρίβεια μέσα από την μακροχρόνια αξιοποίηση. Πρέπει να είμαστε υπόχρεοι στον Κώστα Μπουραζέλη. Συμπερασματικά, αρκεί να βεβαιώσουμε ότι η μονογραφία του Μπουραζέλη θα αποτελεί στο εξής ένα απαραίτητο εργαλείο. Επιπλέον των μονογραφιών, ο κ. Μπουραζέλης έχει συγγράψει μεγάλον αριθμό τουλάχιστον 110 βραχύτερων αλλά σημαντικών μελετών που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά, καθώς και σε συλλογικούς τόμους, εκ των οποίων πολλών είχε ο ίδιος επιμεληθεί. Εν τω μεταξύ, παράλληλα με το συγγραφικό και το διδακτικό του έργο, ο κ. Μπουραζέλης αναλαμβάνει επίμοχθα διοικητικά καθήκοντα για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και πρωτοστατεί στην σύναψη γόνιμων σχέσεων με πολλούς και ποικίλους ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και γενικότερα διεθνείς θεσμούς. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικά δίκτυα κλπ. Δεν είναι επομένως παράδοξο ότι χαίρει διεθνούς φήμης και ότι καλείται να διδάξει μαθήματα και να δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, από το Princeton έως το Πεκίνο και από την Κύπρο έως την Κολονία και τον Καναδά. Γι' αυτό το 2002 έμαθα με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι εξελέγει ως ο διάδοχός μου στη διεύθυνση του Κέντρου Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, θέση από την οποία αφιπηρετούσα έπειτα από 18 ετών θητεία. Δεν πρόφθασα όμως να χαρώ, διότι τότε Υπουργός Παιδείας, χωρίς περίσκεψην, χωρίς λύπην, χωρίς εδώ, κατήργησε την θέση του Διευθυντού για ανύπαρκτους λόγους οικονομίας, αφού ο κ. Μπουραζέλης ως καθηγητής θα λάμβανε ούτως ή άλλως το μισθό του από το Πανεπιστήμιο και ουσιαστικά κατήργησε τον νέο Διευθυντή προτού καν αναλάβει τα καθήκοντά του. Το 2017, λίγο πριν αφιπηρετήσει από το Πανεπιστήμιο, ο κ. Μπουραζέλης δημοσίευσε μια νέα και ογκώδη μονογραφία υπό τον τίτλο «Η τρόφιμη της Λίκαινας. Συνοπτική ιστορία των Ρωμαίων έως την εποχή του Διοκλητιανού 753 π.Χ. 305 μετά Χριστόν». Το έργο αυτό είχα την τιμή και την χαρά να παρουσιάσω εγώ. Θα επαναλάβω ό,τι έγραψα και είπα.
Μέχρι τότε, το μοναδικό διαθέσιμο ελληνικό βοήθημα πολύτιμο για την απόδοση στην ελληνική των ρωμαϊκών πολιτικών όρων ήταν το έργο του Σπυρόδων ως βάση Ρωμαίων πολιτεία, η βασιλευωμένη και η ελευθέρα. Τώρα, χάρη στον Κώστα Μπουραζέλη, έχουμε ένα πολύτιμο, ενημερωμένο και έγκυρο διάδοχο εργαλείο. Έχοντας διαβάσει όλο το έργο, διαπιστώνω ότι ο φίλος συγγραφέας επέτυχε πλήρως τον σκοπό που θέτει στον πρόλογό του, δηλαδή να καλύψει την έλλειψη μιας επίτιμης ιστορίας της Ρώμης στα ελληνικά, που θα λάμβανε υπόψη τα σημερινά δεδομένα της έρευνας και θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες τόσο των φοιτητών όσο και ενός ευρύτερου μορφωμένου κοινού. Το προϊόν του μόχθου του συνδυάζει επιτυχώς αφήγηση και σχολιασμό γεγονότων. Η αφήγηση είναι γλαφυρή και χωρίς να πλατιάζει, διανθίζεται με χαρακτηριστικά συμβάντα και σύντομα παραθέματα των ελληνικών και λατινικών πηγών. Αναφέρω δειγματοληπτικά το χωρίο από την δημιουργία του Τιβερίου Σεμπρονίου Γράκχου για την τύχη των 50 συμπολιτών του. «Υπέρα λωτρίας τρυφής και πλούτου πολεμούσι και αποθνίσκουσι, κύριοι της οικουμένης είναι λεγόμενοι μίαν δεβόλων ιδίαν ουκ έχοντες, ή ακόμη την γνωστή από τον Τάκητο καταδίκη της ρωμαϊκής υποκρισίας. Λαιλατούν, σφάζουν, αρπάζουν με το πρόσχημα της αυτοκροτερίας και την ερήμωση ενός τόπου την αποκαλούν ειρήνη». Ο δε σχολιασμός των γεγονότων και των θεσμών από τον συγγραφέα είναι πάντοτε εμβρηθής, ενημερωμένος και εύστοχος. Παραπέμπω παραδείγματος χάρη στο ευρηματικό ανόχι και σατυρικό υποκεφάλαιο «Η ονομαστική εξέλιξη του Αυγούστου». Αλλά το ενδιαφέρον του βιβλίου δεν είναι μόνο ακαδημαϊκό. Σχετίζεται επίσης άμεσα με την επικαιρότητα και μας προδιαγράφει μουτάτης μουτάντης τα σχήματα του μέλλοντος. Πώς οι κλίσεις προς το εν του Πολυβίου, δηλαδή η παγκοσμιοποίηση, πώς η δυναστεία της Ρώμης, δηλαδή η προϊούσα δυσανεξία της έναντι οποιασδήποτε εκδηλώσεως χειραφετήσεως από τις επιλογές της κυρίαρχης δυνάμεως, πώς οι δολοφονίες των αδελφών Γράκχων να μην φέρουν στο νου μας τάσεις και γεγονότα σύγχρονα. Αλλά περισσότερο από τα γεγονότα που είναι συμπτωματικά, είναι οι βαθύτερες και επίμονες τάσεις των δύο τελευταίων προχριστιανικών αιώνων που επερωτούν τον σύγχρονο αναγνώστη. Είναι η κένωση της πολιτικής από περιεχόμενο και η αντικατάστασή της από την ομοία αντιπαράθεση των ομνεουμένων από την αυτοκρατορική επέκταση αρίστων, οπτιμάτες, και των βλαπτωμένων από αυτήν λαϊκών, ποπουλάρες, η οποία θα καταλήξει στην ήττα και των δύο. Διότι η κυριαρχία, imperium, θα γεννήσει αναπότρεπτα τον κυρίαρχο αυτοκράτορα, imperatoro, και οι μεν λαϊκοί θα ιτηθούν και θα καταντήσουν θεσμοθετημένοι κατώτεροι, humiliores, οι δε άριστοι θα νικήσουν και θα διατηρήσουν τα πλούτη και τα προνόμια τους ως τιμιότεροι, ονεστιώρες, αλλά θα χάσουν την εξουσία και θα καταλήξουν όμοιροι των ένοπλων σωτήρων τους. Πώς οι εξελίξεις αυτές να μην ανακαλούν τη σύγχρονη σύγκρουση αυτοπροσδιορισμένης ως ελίτ και των ετεροχαρακτηριζομένων λαϊκιστών, το συμφυρμό και τον διαγωνισμό γηγενών πενήτων και μεταναστών στις κοσμοπόλεις της Δύσεως, τα επιδόματα και τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τα σύγχρονα πάνεμετ κυρκένσης. Αυτά ως προς τις εξελίξεις των δύο τελευταίων αιώνων της λεγόμενης ελεύθερης πολιτείας. Αλλά και περαιτέρω, όποιος συνεχίσει την ανάγνωση με τα κεφάλαια της αυτοκρατορικής περίοδου, θα διαπιστώσει ότι η αποκατάσταση της πολιτείας, η res publica restituta του Αυγούστου, εσήμανε το τέλος της πολιτικής ιστορίας, όπως το εννοεί ο Φράνσις Φουκουγιάμα, ασχέτως ότι το τοποθέτησε λανθασμένα το 1991. Το πολιτικό καθεστώς απολυθώνεται και οι αναλλαγές των αυτοκρατών στην εξουσία είναι στο εξής άνευ σημασίας. Τι σημαντικό θα άλλαζε αν τον Έρωνα αντί του Γάλβα ή του Όθωνος είχε διαδεχθεί ο Βιτέλιος ή ο Μουκιανός? Τίποτε. Η παύση της ροής του χρόνου είναι όμως οφθαλμαπάτη. Οι μεταλλαγές συντελούνται, αλλά ανήκουν ιδίως στον τομέα του πνεύματος, της κοινωνίας, της οικονομίας, εκκολάπτονται βραδέως και σπανίως αφήνει το σημάδι τους στην επιφάνεια του ιστορικού γίγνεσθε. Θα αναδυθούν όμως ευνίδια και βία στη μεγάλη κρίση του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Το έργο του Κώστα Μπουραζέλη, πέρα από την γνώση του παρελθόντος, προσφέρει στον σύγχρονο αναγνώστη την ευκαιρία να αναστοχαστεί την πορεία του κόσμου μέσα στον οποίο ζει. Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζόπουλο. Κύριε συνάδελφε, σας καλώ τώρα για να σας περιβάλλω με το διάσημο της Ακαδημίας Αθηνών και να σας επιδώσω το δίπλωμα του τακτικού μέλους. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για όσα είχατε την καλοσύνη να πείτε για μένα. Αγαπητέ Μιλτιάδη, ευχαριστώ για μια αναδρομή στον γενικότερο και στον προσωπικό χρόνο την οποία μας χάρισες απόψε και η οποία με συγκίνησε, ομολογώ, ιδιαίτερα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αισθάνομαι απόψε ότι μαζί μου συνεισήλθε σε αυτή την αίθουσα, μαζί με εσάς που εκπροσωπείτε όλοι κάτι από τη ζωή μου, σημαντικά κομμάτια από τη ζωή μου, και ένας αόρατος για σας θείασος ανθρώπων, που νοερά τους ένιωθα και τους νιώθω πάντοτε δίπλα μου. Είναι αυτοί που με στήριξαν και η αγάπη τους συνδιαμόρφωσε τις συνθήκες και όσα ταπεινά μπόρεσα να πετύχω στη ζωή μου. Επικεφαλής αυτού του θειάσου νιώθω εδώ απόψε τις σκιές των γονέων μου και των δασκάλων μου. Δεν θα κουράσω. Πρέπει όμως να αναφέρω 4 ονόματα που με συνδέουν με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον χώρο. Διονύσιος Δακηθινός, Γεώργιος Μιλωνάς, Σπύρος Ιακωβίδης και Μιχάλης Σακελαρίου. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, το θέμα των όσων θα σας αναπτύξω το ακούσατε ήδη. Η ρωμαϊκή έννοια της κυβερνητικής εξουσίας, το «imperium», εκφραζόμενο και με το ρήμα «imperare», των τρόπων και της έκτασης επιβολής αυτής της εξουσίας, μπορεί να θεωρηθεί ότι συμπυκνώνει την πεπτουσία των αντιλήψεων των Ρωμαίων για την πολιτεία τους και τις σχέσεις τους με άλλες εθνότητες ή κρατικές οντότητες. Την ποιητικά καταστατική διατύπωση αυτής της κέρυας αντίληψης ο εκφραστής της πρώιμης αυγούστιας πολιτιακής πραγματικότητας της Ρώμης Βιργίλιος στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. έβαλε στην ενιάδα του στο στόμα του Ανχίση, το βλέπετε το κείμενο, του πατέρα του γενάρχη των Ρωμαίων Ενία, ως κατευθυντήρια υποθήκη. Του
regere imperio populos romane memento, se tibi erunt artes, pacisque imponere morem, parcere subjectis et debellare superbos. Εδώ δίνω μια λίγο διαφοροποιημένη μετάφραση του συναδέλφου Θόδωρου Παπαγγελή. «Εσύ, Ρωμαίε, κοίτα τους λαούς να κυβερνάς. Δική σου τέχνη είναι να επιβάλλεις τη συνήθεια της ειρηνικής τάξης, όντας επιοικής για τους υποταγμένους και τιμωρός εχθρός των αλαζών». Αυτή η ανώτατη εκτελεστική εξουσία, το Ιμπέριο, της οποίας φορείς ήταν στο πλήρως διαμορφωμένο ρωμαϊκό πολίτευμα οι αντίστοιχοι ανώτατοι άρχοντες, οι δύο ύπατοι, οι κόνσουλες, οι φυστάμενοι τους στρατηγοί, οι πρετόρες και σε περιπτώσεις κρίσιμων περιστάσεων που απαιτούσαν μόνο πρόσωπη εξουσία, ο κανονικά έως ετήσιας εξουσιοδότησης δικτάτορ, διακρινόταν επίσης χαρακτηριστικά σε δύο κατηγορίες. Μια εσωτερικής και μια εξωτερικής εφαρμογής. Ένα imperium domi, δηλαδή εντός της πόλης, με την έννοια τήρησης της ένομης εσωτερικής τάξης, και ένα imperium militiae, που κάλυπτε εξωτερική δράση και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όπου δρούσαν οι άρχοντες και ίσχυε η εξουσία τους, επεκτηνόταν προσωρινά ή μονιμότερα η αρχή των Ρωμαίων. Η σταδιακή επέκταση αυτής της αρχής, η κάλυψη θα λέγαμε από και με τον μανδύα της ρωμαϊκής εξουσίας, αρχικά όλων των γειτονικών της Ρώμης περιοχών της Ιταλίας και τελικά ενός ευρύτατου χώρου ανεπανάληπτης έως σήμερα γεωγραφικά και γεωπολιτικά επικεντρωμένης εξουσίας, δίωκεσε περίπου 10 αιώνες, από το τέλος της θρυλικής πρώιμης βασιλείας στη Ρώμη έως την άλωση από τους Γότθους το 476 μετά Χριστόν. Ως οι δύο σημαντικότεροι σταθμοί της επέκτασης εντός Ιταλίας μπορούν να θεωρηθούν πρώτα η πολιτική ενοποίηση της Χερσονήσου μετά τον πόλεμο των Ρωμαίων με τους επαναστατημένους Ιταλούς συμμάχους τους το 89 π.Χ., ως αποτέλεσμα του οποίου η άμεση ρωμαϊκή εξουσία έφτασε στη γραμμή του Πάδου της Βόρειας Ιταλίας, είναι η μπλε επιμήκες γραμμή που κόβει το πάνω μέρος της Ιταλίας, όπως βλέπετε. Αργότερα, το 42 π.Χ. πια, αυτή η διαδικασία ενσωμάτωσης ολοκληρώθηκε με την ένταξη στη ρωμαϊκή πολιτεία όλων των εδαφών έως τις Άλπες. Αξιοσημείωτη συνάρτηση. Αυτή η ολοκλήρωση συνέπιπτε με τη σκληρότερη τελική φάση των ρωμαϊκών εμφυλίων πολέμων που οδήγησαν μετά το Άκτιο, το 31 π.Χ., στην εγκαθίδρυση της αρχής του Αυγούστου και των διαδόχων του στην κεφαλή της αυτοκρατορίας. Είναι τώρα ιδιαίτερα σημαντική η έννοια αυτής της επεκτηνόμενης ρωμαϊκής πολιτείας εντός Ιταλίας. Ξεκινούσε ως διατονόπλων επιβολή, αλλά κατέληγε σε μια πολιτική ενσωμάτωση των υποτασσόμενων με την παροχή, την μετάδοση δηλαδή και σε αυτούς των πολιτικών δικαιωμάτων, επίσης εκφρασμένων στο αρχαίο λεξιλόγιο με τη λέξη πολιτεία, civitas στα λατινικά, των νικητών τους. Η ρωμαϊκή πολιτική ιδιοφυΐα έγκυτο ακριβώς στη σύλληψη και την ικανότητα μιας σταδιακής διεύρυνσης του σώματος των μετόχων της πολιτικής διοίκησης που θα υπερεύνε με επίμονο και υπομονητικό βηματισμό τις προηγούμενες διακρίσεις μεταξύ κατακτητών και κατακτημένων. Όταν η ρωμαϊκή εξουσία, ήδη πολύ πριν από τα χρόνια του Αυγούστου, δηλαδή στην αντιμετώπιση του πρώτου μεγάλου εξωιταλικού της αντίζαλου, της Καρχιδόνας, άρχισε να εξαπλώνεται και εκτός Ιταλίας, η αρχή των Ρωμαίων εγγενίασε τη συμπληρωματική διαμόρφωσή της σε επιμέρους διοικητικές ενότητες, όπου επίσης άμεσα ή έμεσα κυβερνούσε η Ρώμη. Άρα ασκούσαν πάλι τη ρωμαϊκή εξουσία αντίστοιχοι εξουσιοδοτημένοι άρχοντες εκπρόσωποι της πόλης. Το περιεχόμενο δράσης αυτών των αρχόντων
οριοθετήθηκε σταδιακά στο διοικητικό χάρτη ως αντίστοιχες ρωμαϊκές περιοχές διοικητικής ευθύνης. Είναι η προβίνκια, η επαρχία. Βλέπετε τα ονόματα του σημειωμένα στην περίπου τελική διαμόρφωση στο απόγειο της αυτοκρατορίας στα χρόνια του Τραγιανού. Στα ρεπουμπλικανικά χρόνια, στα χρόνια πριν από τον Αύγουστο, η παραπέρα αναμέτρηση με τους επίγονους του Αλεξάνδρου, τις ελληνιστικές μοναρχίες της Ανατολικής Μεσογείου, οδήγησε σε παραπέρα μεγέθυνση αυτού του εξαπλωνόμενου ιστού της ρωμαϊκής εξουσίας. Και πάλι ο Βυργίλιος είχε παρουσιάσει ως θείο δόγμα αυτή την ασταμάτητη προέλαση της αυτοκρατορίας των Ρωμαίων. «Χις», δηλαδή Ρωμάνης στους Ρωμαίους, «έγκο νεκ μέτας ρέρουμ νεκ τέμπορα πόνο, ιμπέριουμ σίνε φίνε δέτη». Στα νέα ελληνικά, «και δεν ορίζω σύνορο για αυτούς, μήτε στο χώρο, μήτε και στο χρόνο. Τους έδωκα εξουσία εσαΐ». Αυτή η εξουσία, βέβαια, όσο διευρυνόταν εξωτερικά, τόσο πιο δύσκολα μπορούσε να γίνει εσωτερικά διαχειρίσιμη υπό το παραδοσιακό πολιτιακό καθεστώς. Η Ρώμη δημιουργούσε μια τόσο εξαπλωμένη γεωγραφικά εξουσία, ένα γίγαντα που δεν μπορούσαν να τον αντέξουν τα παραδοσιακά, λιτά και ισχνά πολιτιακά της πόδια. Το Ιμπέριουμ προσκαλούσε δραματικά στο πηδάλιο όχι πια μια επιτίδια συλλογική και ανανεώσιμη αριστοκρατία που στη θεωρία διοικούσε εν ονόματι του λαού, αλλά μια μονοπρόσωπη εξουσία την οποία εξέφραζε ουσιαστικά ο Ιμπεράτορ Αυτοκράτορ, όπως ακριβώς παγιώθηκε θεσμικά από τον Αύγουστο και πέρα. Όμως, παρά την κέρια αυτή μεταβολή και πάλι το οργανωτικό υπόστρωμα της όλης, ακόμη και τόσο μεγεθυμένης ρωμαϊκής πολιτείας, έμενε σοφά και υποβλητικά το ίδιο. Και το νέο πολιτιακό οικοδόμημα πατούσε σταθερά πάνω στους συνεχώς πολλαπλασιαζόμενους στήλους φορείς μιας ρωμαϊκής πολιτικής ταυτότητας, εκπροσωπούμενης από όλο και περισσότερους αρχικά κατακτημένους ή άλλως ενσωματωμένους υπηκόους που επιλέγονταν να συνυπηρετήσουν την εξελισσόμενη κοσμοκράτηρα. Οι Ρωμαίοι αύξαναν μαζί με τη Ρώμη και η πόλη του Τίβερη γινόταν βαθμία μια πολιτική οντότητα που ενσωμάτωνε τον κόσμο της Μεσογείου και τις χερσαίες ενδοχώρες της. Κρίσιμη ήταν η ταυτόχρονη διάχυση του ρωμαϊκού δικαίου ως ενοποιητικής δύναμης αυτού του συνεχώς διευρυνόμενου πολιτιακού χώρου. Το δίκαιο ήταν εξ αρχής το διοικητικό αίμα του ρωμαϊκού οργανισμού. Οι αρτηρίες και οι φλέβες του αύξαναν, αλλά το αίμα δεν άλλαζε τη βασική του σύσταση, ούτε τη βασική του σχέση με τους ανθρώπους. Η Ρώμη κυβερνούσε όλο και ευρύτερα, διαπλατείνοντας προσεκτικά αλλά σταθερά τις ανθρώπινες προσβάσεις της, τους Ρωμαίους της. Ήξερε να αξιοποιεί και να εντάσσει στον πολιτικό της οργανισμό όσους μπορούσαν αντικειμενικά να εξυπηρετήσουν τη λειτουργία της ως υπερεθνικού πλέον πολιτικού οργανισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι ένας μικρασιατικός Έλληνας, νοήμων προσήλυτος αυτής της ευρύτερης ρωμαϊκής ταυτότητας, σμίλεψε με τη μεγαλύτερη σαφήνεια αυτή την επαναστατική πραγματικότητα σε φράσεις προς τους Ρωμαίους κυβερνήτες του κόσμου του στα μέσα πλέον του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Συγκεκριμένα, ο Πόπλιος Έλλιος Αριστίδης, άψογα Ρωμαίος το όνομα και το φρόνημα, τους αναγνώριζε καθαρά, τους Ρωμαίους, αν και εκφράζοντας τη δυναμική και όχι ακόμη το στάδιο πραγμάτωσης της εξέλιξης στην εποχή του. Η κρίσιμη φράση είναι «Το Ρωμαίον είναι επίσατε ου πόλεως, αλλά γένους όνομα κοινού τεινός και τούτου ουχενός των πάντων, αλλά αντιρόπου πάση της λυπής». Στα νέα ελληνικά μετατρέψατε την ιδιότητα Ρωμαίος από όνομα των πολιτών μιας πόλης σε όνομα ενός κοινού γένους και μάλιστα όχι ενός από το σύνολο των υπαρχόντων, αλλά ενός ισοβαρούς με όλα τα άλλα μαζί.
Η Ρώμη δηλαδή προχωρούσε ακάθεκτη, προάγοντας σε συνφορείς της εξουσίας της, αυτούς που κάποτε την είχαν βιώσει αρχικά ως συνφορά που κατέλυε την επιμέρους πολιτική τους αυτονομία. Όταν το 212 μετά Χριστόν, με το περίφημο διάταγμα του αυτοκράτορα Καρακάλα, όλοι πια οι μη δούλοι κάτοικοι της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας απέκτησαν τη ρωμαϊκή πολιτική ταυτότητα, μια πρωτοφανής ως τότε πολιτιακή εικόνα είχε προκύψει στον αρχαίο κόσμο. Και πάλι οι προσήλυτοι εξέφρασαν διαβιέστερα τη μεταβολή. Ένας απόγονος του των άλλοτε αδυσόπιτων αντίπαλων της Ρώμης, Γαλατών, ο Ρουτίλιος Ναματιανός, ένας Γαλάτης, γαλατικής προέλευσης ευγενής, Ρωμαίος, στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, έγραψε απευθυνόμενος προς την αριστοτεχνικά ενσωματική κοσμοκράτηρα. «Urbem fecisti quod prius orbis erat». Έκανες τον πριν κόσμο, ό,τι ήταν πριν ο κόσμος, μια πόλη. Η μεταπλαστική αντοχή αυτής της τόσο διευρυμένης ρωμαϊκής κοσμόπολης εύλογα επιβεβαίωνε τον ήδη παλιότερο ένδοξο τίτλο της ως αιωνίας πόλεως, «Urbs Eterna». Πράγματι, πάλι στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ., στο μετέχμιο της εσωτερικής πολιτιακής της εξέλιξης, ο ποιητής Τίβουλος αποκάλεσε έτσι τη Ρώμη, «Urbs Eterna». Η πόλη ευνοούνταν σταθερά από τους θεούς, που την έλκει, αν θα λέγει κανείς, στο υπερχρονικό τους επίπεδο. Ακόμη και η εμφάνιση και η επικράτηση του νέου θεού των χριστιανών μπόρεσε τελικά όχι να την εκθρονήσει σε αυτή την ιδιότητα, αλλά κατά γεωπολιτική πάλι αναγκαιότητα να της χαρίσει μια δίδυμη αδερφή στην Ανατολή, ώστε, όπως πίστευε ο ιδρυτής της, να διασφαλιστεί η διοικητική ευρυθμία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η πόλη του Κωνσταντίνου, η Κωνσταντινούπολης, στο ευρωασιατικό πέρασμα του Βοσπόρου, ήταν προγραμματικά μια νέα Ρώμη, όπως αποτυπώνεται ακόμη στον τίτλο του Οικουμενικού της Ορθόδοξου Χριστιανού Πατριάρχη και στις μέρες μας. Τα χρόνια περνούσαν απλώς εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο της πόλης ως ιδέας μιας διακυβέρνησης οικουμενικών αξιώσεων. Ακόμη και όταν η πρεσβύτερη αδελφή, η Ρώμη του Τίβερη, υπέκυψε πολιτικά και η συνέχεια της πολιτικής της εξέλιξης διακόπηκε μετά το 476 μετά Χριστόν από την επιβολή στο δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας των παλιών υποτελών βαρβάρων μαθητών της Ρώμης ως νεόκοπων δυναστών, η αιώνια πόλη επιβίωσε ως εκκλησιαστική πλέον διοίκηση με σταθερές οικουμενικές αξιώσεις και προδιαγραφές. Και χωρίς αυτοκράτορες, η Ρώμη μπόρεσε να διεκδικήσει και να επιβάλλει τον οικουμενικό της ρόλο. Η ποιμαντική ράβδος του Πάπα, που την ξέρουμε από διάφορα επίκαιρα που όλοι θα έχουμε δει, είναι ο γνησιότατα ρωμαϊκός λίτους, τον βλέπετε στην αριστερή διαφάνεια να τον κρατάει σε θυσία ένας Ρωμαίος Ιονοσκόπος, ήταν το χαρακτηριστικό έμβλημα των Ρωμαίων Ιονοσκόπων. Αυτός λοιπόν ο λίτους αντικαθιστούσε αποφασιστικά όσα οι ράβδοι, οι φάσκες των υπάτων στο δεξιό τμήμα σε νόμισμα και σε αναπαράσταση είχαν τους προηγούμενους αιώνες συμβολήσει ως δυναμική τελικά οικουμενική εξουσία. Η ιστορία ποτέ δεν πεθαίνει αν ξέρει προσαρμοστικά να μεταπλάθεται. Η έγκλη της ρωμαϊκής αιωνιότητας και πάλι επιβίωνε και επιβιώνει. Και δεν επιβίωνε και δεν επιβιώνει ως σήμερα μόνον η έγκλη. Τα σταθερότερα και εγκυρότερα επιτεύγματα των ανθρώπων δεν είναι έργα τελικά των όποιων λεγεώνων, αλλά του ανθρώπινου πνεύματος. Εδώ ακριβώς έγκυται η γνησιότερη κληρονομιά και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πρέπει στο σημείο αυτό να γίνει μια ουσιαστική διευκρίνηση. Η Ρώμη ήξερε να αξιοποιεί όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τους πολιτισμούς στο δρόμο της προς την παγκοσμιότητα.
Ιδίως δεν δίστασε ποτέ να αφομοιώσει όσα πολύτιμα στοιχεία της προσέφερε η επαφή της με τον ελληνικό κόσμο και την θεμελιώδη πνευματική προσφορά του. Οι μορφωμένοι Ρωμαίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους πάντα μαθητές των Ελλήνων, όσο κι αν είχαν επίμονη και πιστεύω αυτοπροστατευτική συνείδηση πολιτικής ανωτερότητας. Στο πλαίσιο της αυτοκρατορίας των Αυγούστων, η αξιακή ισοτιμία της ελληνικής και της λατινικής γλώσσας ως οργάνων αλλά και θησαυρών πολιτισμού ήταν επίσημα αναγνωρισμένη. Ενδεικτικά και συγκεκριμένα, ο αυτοκράτορας Κλάβδιος είχε παραδεχθεί αυτή την αλήθεια με τη βαρύνουσα φράση «Utercve sermo noster», δηλαδή και οι δύο γλώσσες, και η λατινική και η ελληνική, είναι δικές μας. Και μάλιστα, κατά τον Σουητόνιο, το είχε πει αυτό ο Κλάβδιος σε μια αποστροφή του προς ένα βάρβαρο. Το χαράκωμα του πολιτισμού ήταν κοινό. Ιδίως στη Ρωμαϊκή Ανατολή, ο πολιτικός ρεαλισμός των Ρωμαίων ποτέ δεν παραγκώνησε. Αντίθετα, προήγαγε παραπέρα και εδραίωσε τη χρήση στοιχείων της γλώσσας και του πολιτισμού των Ελλήνων. Στο δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας, υπό τη μορφή του με λατινικό ένδυμα ρωμαϊκού πολιτισμού και της διάχυσής του, επιβίωναν πάλι και διαδίδονταν ελληνικά πολιτισμικά στοιχεία. Η Ρώμη, θα έλεγα, κουβαλούσε παντού στην πλάτη της την Ελλάδα, με την αφοσίωση που κάποτε ο Αινίας έφερε στην πλάτη του τον πατέρα του τον Αγχίση, διαφεύγοντας από τη φλεγόμενη Τρία, ως πολύτιμη ζωντανή οικογενειακή κληρονομιά. Οι χαρακτηριστικοί ρωμαϊκοί αετοί πετούσαν παντού για ένα κοινό Δία Γιούπιτερ. Η μεσαιωνική και νεότερη Ευρώπη και τα ιδεολογικά και θεσμικά παρακλάδια της ποτέ δεν έπαψαν και ούτε θα πάψουν να ιδρεύονται από αυτή τη δεξαμενή πνευματικών δεδομένων. Και εδώ το Ιμπέριουμ Ρωμάνου δεν έπαψε ποτέ να ρίχνει τη σκιά του στους διάφορους επιγόνους. Ο νεότερος... Συγγνώμη. Μια στιγμή. Ο νεότερος γενάρχης μιας αρχικά δυτικής ευρωπαϊκής ιδέας στα μεσαιωνικά χρόνια, ο βασιλιάς των Φράγκων Καρλομάγνος, περιλάμβανε στον τελικό επίσημο τίτλο του στις αρχές του 1ου αιώνα μετά Χριστόν τον όρο «Romanum Gubernans Imperium», κυβερνήτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τα σύνορα στο χάρτη σβήνονται ευκολότερα από ό,τι στις καρδιές, τα μυαλά αλλά και τα συμφέροντα των ανθρώπων. Η αναγωγή σε μια κοινή ρωμαϊκή αυτοκρατορική ευγένεια καταγωγής ήταν σταθερός επίζηλος τίτλος και επιδέξιο πολιτικό πρόγραμμα. Αυτή η ευγένεια πλεκόταν με πολύτιμα κοινά κόκκινα νήματα που μπορούμε ακόμη σήμερα να αναγνωρίσουμε παρατηρώντας προσεκτικά το υφαντό της σύγχρονης ζωής μας. Και πάλι βασική σπουδαιότητα έχει ο τομέας του δικαίου ως βασικού καμβά της πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Όλο το νεότερο δίκαιο του δυτικού κόσμου ανάγεται στις ρίζες και διατηρεί αρχές που η ρωμαϊκότητά τους είναι εύκολα ανιχνεύσιμη. Και αυτό ισχύει βέβαια για τους πνευματικούς απογόνους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Εύγλωτο κοντινό μας παράδειγμα, οι επαναστατημένοι Έλληνες του 1821 και οι εκπρόσωποι τους στη συνέλευση της Επιδαύρου και το προσωρινό πολίτευμα που κατέστρωσαν εκεί, όριζαν ως βάση των νομικών τους σχέσεων τους νόμους των αημνίστων χριστιανών ημών αυτοκρατόρων, δηλαδή τις αδιάκοπα ισχύουσες έως τότε κωδικοποιήσεις του ρωμαϊκού βυζαντινού δικαίου. Στη Δύση επίσης όλες οι νεότερες κωδικοποιήσεις του δικαίου, όπως ο γαλλικός Ναπολεόντιος κώδικας, ο Κόντ Ναπολεόν, έχουν σαφέστατη ρωμαϊκή βάση. Ο εύρυθμος πολιτισμός δεν ξεριζώνει, αλλά αναπτύσσει πάνω σε κοινές ρίζες. Και βέβαια οι Έλληνες δεν έχουν κανένα λόγο να αποποιηθούν την ιδιότητα των Ρωμιών, που δεν είναι απλός συναισθηματικός όρος,
αφού και αυτές οι ρίζες τους είναι δεδομένες μέσω του βυζαντινού παρελθόντος. Ούτε βέβαια μπορούν ή θέλουν να αρνηθούν τον ομφάλιο λόρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ή πολύ εντονότερα δεμένοι με τη ρωμαϊκή παράδοση και τον ρωμαϊκό επικισμό της αρχαίας Δακίας Ρουμάνη, με τη δική τους ξεχωριστή ταυτότητα. Σε ένα κεντρικό δρόμο του Βουκουρεστίου έχουν στήσει αυτό το άγαλμα της Λίκαινας του Καπιτολίου, σε δείγμα αναγνώρισης αυτής της ταυτότητας. Η Ρώμη ξεμητίζει ποικιλότροπα στην κοινή ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα ως πολιτισμική κληρονομιά. Οι λεγεώνες πέρασαν, αλλά άφησαν πίσω τους μια πολλαπλά πολύτιμη και πολυσύνθετη παράδοση. Τα σύμβολα λαλούν για τις ανιχνεύσιμες ρίζες τους. Στα χαρτονομίσματα του ευρώ σχηματοποιήθηκαν συνειδητά στοιχεία της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής, όπως τα υδραγωγεία, τόσο τυπικά για την επιμονή των Ρωμαίων σε έργα υποδομής. Εδώ βλέπετε ένα τμήμα του έργου του υδραγωγείου στη Νότια Γαλλία, στην περιοχή της Νιμ, το Pont du Gard, όπως το ονομάζουν οι Γάλλοι. Και εδώ θα αναγνωρίσετε ένα από τα χαρτονομίσματα του ευρώ, ένα 5 ευρώ, πάνω στο οποίο ακριβώς έχει χρησιμοποιηθεί ως μοτίβο μια σχηματοποιημένη μορφή αυτού του υδραγωγείου. Από την άλλη πλευρά, η Εγνατία Οδός ως συνολική χάραξη σύνδεσης Αδριατικής και Βοσπόρου, δεν χρειαζόταν εδώ να σας παραθέσω χάρτη, πιστεύω, παραμένει εξίσου ενδεικτικό παράδειγμα για τη μαθητεία και των νεότερων Ελλήνων στα υποδείγματα οδοποιητικής μέρημνας των Ρωμαίων, μάστορες των κατασκευών. Το χώμα κάτω από τα βήματά μας δεν είναι ποτέ όσο ίσως αφελώς νομίζουμε, παρθένο. Αλλά και η ενοποιητική νομισματική κατεύθυνση της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ένωσης αναβιώνει τον ευρύτατο κοινό νομισματικό χώρο που είχε δημιουργήσει, πατώντας πάλι σε παρόμοια δεδομένα του ελληνιστικού κόσμου την παράδοση του Αλεξάνδρου και των Αλεξάνδρων, των νομισμάτων με την κεφαλή του Αλεξάνδρου, το ρωμαϊκό δινάριο και το νομισματικό σύστημα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γιατί πολιτικές και οικονομικές προσεγγίσεις και συντονισμοί είναι πάντα φυσικό να αλληλοβοηθούνται και να αντανακλούν αμοιβαία. Όπως σήμερα το ευρώ, έτσι τότε το δινάριο είχε δυναμικά διεισδύσει και σε χώρους της Ασίας, έως το Αφγανιστάν, από όπου είναι αυτό το παράδειγμα ενός διναρίου του Τραγιανού, και την Κίνα. Το εμπόριο έχει εύγλωτο δικό του και συχνότατα αλάθητο βαρόμετρο της αξίας των πολιτικών σχηματισμών. Αν έτσι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θα τίναμε να ανανεώσουμε ως προς τα δεδομένα του σημερινού μας κόσμου μια θετική εκτίμηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο επίπεδο των πολιτισμικών καταλήπων, οφείλουμε ταυτόχρονα να προσέξουμε ότι ακόμη και τα χρυσά νήματα του παρελθόντος δεν αξίζει και δεν πρέπει να εμπνέουν ποτέ νεωτερικές αλχημίες. Πολλοί λαοί έχουν ωφεληθεί και θα ωφελούνται από την κληρονομιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και μπορούν να αναγνωρίζουν και να καλλιεργούν παραπέρα τις σχέσεις τους με βάση αυτό το πολιτισμικό κεφάλαιο. Όμως αξίζει η ανθρωπότητα ταυτόχρονα να προσέξει, ώστε αυτή η εκτίμηση και ο θαυμασμός να μην οδηγούν ποτέ σε πειρασμούς αναβίωσης των συνολικών σύμφυτων πολιτικών προτύπων. Αν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άφησε τελικά ένα θετικό αποτύπωμα στο επίπεδο του πολιτισμού, θα ήταν μέγιστο σφάλμα να υιοθετηθεί οποιαδήποτε απόπειρα άκρη της χρήσης της ως υποδείγματος στο πολιτικό και πολιτιακό επίπεδο. Η αμοιβαία προσέγγιση ανθρώπων και πολιτισμών είναι εξαίρετος στόχος, όχι όμως η οποιαδήποτε μηχανική επάνωδος σε μια λογική σκληρών αυτοκρατορικών μέσων και βλέψεων. Από αυτή την άποψη αξίζει να προσέξουμε ιδιαίτερα νεότερα παραδείγματα τέτοιων ιδεολογικών και καταχρηστικών εφαρμογών μιας αυτοκρατορικής ιδεολογίας και πρακτικής στη νεότερη ιστορία, ώστε τα κέρδη από την κοινή ωφέλεια εκ του παρελθόντος να μην οδηγούν σε στρεβλώσεις από τα χέρια ανασφαλών νοσταλγών και επίδοξων συνεχιστών της αυτοκρατορικής δύναμης της Ρώμης.
μια πολύ ενδιαφέρουσα προτύπωση ρωμαϊκών αυτοκρατορικών αντιλήψεων στο ιδεολογικό πλαίσιο μιας νεότερης αυτοκρατορίας, συναντούμε όχι στις όχθες του Τίβερη καταρχήν, αλλά στις όχθες του Τάμεση και μάλιστα σε σχέση με την ταπεινή νεότερη Ελλάδα. Στο γνωστό βαρύ επεισόδιο των περίφημων Παρκερικών, 1847-1850, όπου ο βρετανικός στόλος του ομώνυμου Ναυάρχου Πάρκερ προέβη σε αποκλεισμό των ελληνικών ακτών και κατάσχεση ελληνικών πλοίων σε αντίπεινα για τη διαπόμευση και δίωση περιουσίας του Εβραίου εμπόρου της Αθήνας, αλλά και υπηκόου του βρετανικού στέματος Δον Πατσίφικο, ο Μέγας Λόρδος Πάλμερστον είχε αγορεύσει λαύρος κατά της ελληνικής πολιτείας στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 25 Ιουνίου του 1850, επικαλούμενος ακριβώς το ρωμαϊκό δόγμα προστασίας των απανταχού Ρωμαίων πολιτών από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα, συμπυκνωμένο στη φράση «Κίβης Ρωμάνους Σουμ». «Είμαι Ρωμαίος πολίτης, άρα τα δικαιώματά μου είναι παντού σεβαστά». Ό,τι δηλαδή κάποτε ίσχυε ως δικαίωμα δικαστικής προστασίας των Ρωμαίων στην οικουμένη τους, όπως στη γνωστή περίπτωση του Απόστολου Παύλου, μπορούσαν τώρα να εφαρμόσουν οι κανονιοφόροι της αυτής μεγαλειότητος, Βικτωρία, στα άτακτα παιδιά της Μεσογείου. Η στρέβλωση των ενιών και των αναλογιών μας ξεπερνάει. Λαμπρό παράδειγμα τέτοιας φρενήρους αναβίωσης είναι βέβαια και η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη, ο οποίος διακήρυξε στους περίφημους λόγους του από τον μπαλκόνι του Παλάτσο Βενέτσια και αλλού το πρόγραμμά του να ανασυστήσει ένα ύμπερο Ρωμάνο. Στις 9 Πέμπτου του 1936 διακήρυξε έτσι την επανεμφάνιση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στους μοιραίους λόφους της Ρώμης. Και οι ίδιοι οι Ιταλοί πρώτοι, αλλά και δυστυχείς αλλά ανθεκτικοί γείτονες, όπως αποδείχθηκε. Ακόμη και οι κωμικοτραγικά προσαρτημένοι σε μια παροδία αναγεννημένης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας Αιθίωπες, βίωσαν την εγκληματική παράνοια τέτοιων ιστορικών πειραμάτων επαναφοράς των φάσκες, χαρακτηριστικού συμβόλου και γενεσιουργού λέξης του φασισμού, στο προσκήνιο της ιστορικής πραγματικότητας. Ας κρατήσουμε λοιπόν ό,τι είναι θετικό από την ρωμαϊκή αυτοκρατορική παράδοση και από όποια παρόμοια αυτοκρατορική παράδοση ενός ή περισσότερων, ακόμη και δικέφαλων αετών. Θυμίζω την αξίωση της Μόσχας να είναι η τρίτη Ρώμη. Ας μην ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε μονομανή λατρεία της ευρύτερης εξουσίας που η Ρώμη σταδιακά οικοδόμησε και καθοριστικά προτύπωσε. Η ιστορία όχι απλώς δεν επαναλαμβάνεται, αλλά δεν επιδέχεται επαναλήψεις χωρίς παραμορφώσεις. Ομολόγω εδώ, αγαπητές φίλες και φίλοι, καταλήγοντας, το έντονο συνέστημα ότι μπορούμε υποβλητικά πάντοτε να βρεθούμε στα προάστια της Κορίνθου του 146 π.Χ. σε ένα νεότερο πίνακα η άλωση και καταστροφή της Κορίνθου από τα ρωμαϊκά στρατεύματα. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία καταστρέφει τότε αυτό το σημαντικό κέντρο της αχαϊκής συμπολιτείας και οι στρατιώτες του φορέα του Ιμπέριου, νικητή υπά του Λούκιου Μόμιου, παίζουν ζάρια πάνω στους αριστουργηματικούς πίνακες ζωγραφικής που βρήκαν και λαιλάτισαν στην αναπτυγμένη πόλη. Από πολιτική άποψη, λοιπόν, αξίζει να ανασυνδεθούμε με τα θετικά στοιχεία εκείνου του τότε ιτημένου ελληνικού συμπολιτιακού προτύπου. Σε αυτό υπεύθυνα να στοιχηθούμε και να αποκηρύσουμε πάντοτε τη σκοτεινή πλευρά οποιασδήποτε ομής αυτοκρατορικής δύναμης και λογικής. Μας αρκεί πλήρως η Ρώμη της Ρώμης στη σκυταλοδρομία του ανθρώπινου πολιτισμού. Αυτήν και μόνο μας αξίζει να ανακαλούμε και να συνεχίζουμε. Ως Έλληνες, ως Ευρωπαίοι, αλλά και απλά ως συνειδητοί πολίτες του κόσμου μας, που διδάσκονται από το παρελθόν για το κοινό τους μέλλον. Σας ευχαριστώ.
Κύριε συνάδελφε, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε για την ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα ομιλία σας. Η Ακαδημία Αθηνών σας καλωσορίζει με ιδιαίτερη τιμή και σας απευθύνει θερμές ευχές για την επιτυχή συνέχιση του έργου σας. Θέλω να σας πω ότι στο τέλος της συνεδρίας μπορείτε να περάσετε στην Ανατολική Αίθουσα για ένα ποτό. Λύεται η συνεδρία. Ευχαριστώ.